σήμερα γιορτάζει ο Άγιος μου. Είναι ένας Άγιος της εποχής της Τουρκοκρατίας, από τους Νεομάρτυρες, και έχω την τιμή τη μεγάλη και τη χαρά τη μεγάλη να είναι ο προστάτης της ψυχής μου και της καρδιάς μου. Ναι ρε εσείς θα μου πείτε, παπά εσύ γιορτάζεις τα Χριστούγεννα. Ναι, ναι, δεν αφήνω το Χριστούλη μου. Ναι, τα Χριστούγεννα γιορτάζω. Αλλά. Και σήμερα λίγο γιορτάζω. Πήγα πρωί-πρωί το Άνω στο Καντιλάκι, τον αγκάλιασα, τον φίλησα, του ζήτησα πολλά για σας και ζήτησε και κάτι για μένα. Να, με έχει πάντα χαρούμενο μες στην καρδιά μου να την παίρνω τη χαρά αυτή και να τη δίνω σε εσάς. Δεν τη θέλω να την κρατήσω για μένα. Για σας όλους είναι η χαρά. Για σας όλους είναι οι Άγιοι. Για σας όλους είναι και Άγιος Χρήστος ο Κύπουρος. Και θυμάμαι που αυτήν την εικονίτσα μου την έφερε μια υπέροχη κυρία με ένα χαμόγελο τεράστιο και μου την έκανε δωράκι. Και λίγες μέρες μετά που μου την έφερε την εικόνα, ακούστε τώρα, ακούστε αυτός ο Άγιος, ο Άγιος Χριστάκος, ο Χριστούλης μας, ο Χριστός μας. Έρχεται μία κυρία και μου λέει, Πάτερ, είδα ένα όνειρο. Ψάχνω μία εικόνα του Αγίου Χρήστου του Κυπουρού. Δείξ' την πρώτα αυτήν και μετά θα σου εξομολογηθώ. Γιατί βρε καρδούλα μου, λέω, τι έγινε, πες μου, αφού της δείχνω την εικόνα, σε όλη τη Σαρακίνα κρεμασμένη εικόνα δεν υπάρχει καμία άλλη παρά μόνο το Αγίου Χρήστου του Κυπουρού. Γιατί? Διότι εκεί έχουμε αγιογραφήσει όλους τους τοίχους. Έμεινε ένα κομματάκι στο ιερό κάπου εκεί, που είναι τα διακόπτυσε τα φώτα και εκεί τη βρήκα τόπο και την κρέμασα. Και τι μου λέει αυτή η κυρία? Πάτερ μου, εμφανίζεται στον ύπνο μια εβδομάδα τώρα αυτός ο νεαρός, ο Χρήστος, ο Κυπουρός, ο Άγιος, και μου λέει, θα πας να εξομολογηθείς εκεί, σε αυτόν τον παπά που φέρει το όνομά μου και έχει μια κρεμασμένη εικόνα μου να την προσκυνήσεις. Ήρθε λοιπόν και αφού την είδε άρχισε τα κλάματα. Αυτός είναι. Και έκατσε και εξομολογήθηκε. Το είπαν κι άλλοι δύο-τρεις. Τι να πω εγώ τώρα. Δεν λέω τίποτα. Ό,τι θέλετε εσείς σκεφτείτε και πιστέψτε. Εγώ τον έχω όμως και τον θυμιάζω κάθε Κυριακή και τον άβω κάθε μέρα το καντιλάκι. Άντε να μας βοηθάει. Άντε να είναι κοντά μας. Άντε να είναι χαμογελαστός με όλους μας. Και να ακούει τις προσευχές μας και να τις πάει στο Θεό μας. Άντε μωρέ, γεια. Γεια και χρόνια πολλά σε όλους, όχι σε μένα. Σε όλους σας χρόνια πολλά.